να ανοίξει και να σχετιστεί με τα πάντα. Η Παγκόσμια Ένωση. Κατάλαβες τι να σου πω. Έτσι λοιπόν κατάλαβα ότι κάθε τώρα σου είναι το πόσο σχέση έχεις για να μπορείς να θυμάσαι. Όταν εσύ λοιπόν είσαι αποκομμένη στο εγώ, τι σχέση να έχεις, αφού είσαι αποκομμένη. Όταν είσαι σε πλήρη ένωση, τότε έχεις σχέση με όλο τον κόσμο, άμα θες. Τώρα εγώ δηλαδή για να σας μιλάω και να καταβάζω πληροφορία, έτσι, δεν κάνω channel με την έννοια όπως είναι άλλη, να μιλάω με έναν εαυτό μου παράλληλο το σταμάτη του 2035 ή το έναν εξωγήινο πλειάδα που μπορεί να έχουμε μια οικογένεια, προσέχτε. Εγώ για να μιλάω αυτά τα πράγματα, έτσι, έχω σχέση με τη δική μου πηγή. Και όσο πηγαίνεις προς την πηγή, δεν χρειάζεται να υπάρχουν χαρακτήρες και προσωπικότητες για να μιλήσουν μέσα σε μένα. Καταλάβατε τι λέω. Αλλιώς τι θα έκανα. Αν δεν συνδεόμουν με την πηγή μου πηγή και συνδεόμουν με μια άλλη προσωπικότητα της δικής μου, θα λέγαμε ψυχικής οικογένειας, τότε μέσα από μένα θα μίλαγε ο Αρθούρος. Θα μίλαγε ένας εξωγήινος ρεπτήλια. Θα μίλαγε ένας αρχαίος Έλληνας. Θα μίλαγε μια άλλη προσωπικότητα, με λίγα λόγια. Καταλάβατε. Οι άνθρωποι λοιπόν που δεν έχουν ενισχύσει μέσα τους την προσωπικότητα και δεν την έχουν αφήσει να είναι παθητική, ώστε να μπορεί διατηρώντας την ατομικότητά τους να συλλάβουν την πηγή τους, είναι αναγκαστικά όταν κάνουν channeling με διάφορες άλλες προσωπικότητες της δικής τους ψυχικής οικογένειας ή της δικής τους μονάδας ή παράλληλους σε αυτούς τους ή ανώτερους σε αυτούς τους, παράλληλους σε αυτούς τους. Έτσι. Ο άνθρωπος όμως που έχει δουλέψει μέσα του με αυτό που είπαμε, τον βουδικό μηδενισμό, και διατηρεί την ατομικότητά του, την ενοποίησή του, δεν χρειάζεται να φέρει μέσω εκνοτισμού ή διαλογισμού άλλη προσωπικότητα να μιλάει μέσα του. Έτσι δεν είναι. Εμένα τώρα ο Σταμάτης δεν έχει φύγει ποτέ η προσωπικότητα αυτή, αλλά έχει συγχρονιστεί με τα άλλα κομμάτια, με την πηγή. Καταλαβαίνετε τι λέω. Και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του channeling που αφήνουν μέσα τους αντιπροσωπικότητα και του ανθρώπου που αρχίζει και μιλάει έτσι χωρίς να χάνει την ατομικότητά του, τις κινήσεις του. Αν δεν σημαίνει τα μάτια μου, δεν γυρίζονται, ούτε κάνω έτσι, ούτε κάνω τα χέρια, ούτε αρχίζω κάνω αυτά, ούτε χρειάζεται να μπω σε διαλογισμό για να ξεκινήσω από αυτά τα πράγματα. Κατάλαβες γιατί? Γιατί έχω δουλέψει με τη δική μου προσωπικότητα και την έχω συγχρονίσει με το ανώτερο κομμάτι μου, με τη μονάδα μου. Καταλάβατε, αυτές οι προσωπικότητες που δεν έχουν συγχρονιστεί στα διάφορα κλιμάκια, είναι φυσικό να καλούν άλλες προσωπικότητες που είναι πιο συγχρονισμένες με την πηγή. Με καταλάβατε τι λέω. Εγώ θα πω με διακοπές πάντως. Θα το ξαναβάλω πάντως στο βιντεάκι για να τα ακούσεις κανονικά, γιατί το γράφω. Το γράφω και θα το αναρτήσω για να τα ακούσετε κανονικά.